Σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, την περιφέρεια δηλαδή Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, προβλέπεται τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 10 το πρωί να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων. Να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόγραμμα με εξαιρετικά θετική στόχευση, έτσι, η φιλοδοξεί να βοηθήσει στο να αναβαθμιστούν ενεργειακά οι κατοικίες, να πετύχουν και μελλοντικά την ενεργειακή τους αυτονομία. Είναι πάρα πολύ θετικό το πρόγραμμα, προβλέπει πολύ υψηλά ποσοστά επιδότησης και για αυτούς τους λόγους είναι και εξαιρετικά δημοφιλές και έχει αγκαλιαστεί από πάρα πολύ κόσμο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και ειδικά για την περιοχή μας που το χειμώνα έχει ιδιαίτερα προβλήματα η περιοχή, είναι σίγουρο ότι θα εκδηλωθεί τεράστιο ενδιαφέρον τη Δευτέρα το πρωί στις 10. Δεν αναμένουμε να συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο συνέβη στις υπόλοιπες περιφέρειες. Δηλαδή αναμένουμε ότι και εδώ ο προϋπολογισμός θα εξαντληθεί πολύ γρήγορα, σε κάποια λίγα λεπτά της ώρας. Επομένως, πολλές αιτήσεις δεν θα μπορέσουν να υποβληθούν καν ή να προλάβουν να ολοκληρωθούν. Έχουμε επισημάνει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Έγκαιρα το γεγονός ότι η διατήρηση ως μοναδικού κριτηρίου για την υπαγωγή μιας αίτησης της χρονικής προτεραιότητας, όποιος δηλαδή προλάβει πρώτος θα εξυπηρετηθεί και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Έχουμε πει λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά υπονομεύει το πολύ σημαντικό ρόλο του προγράμματος αυτού και απαξιώνει κατά κάποιο τρόπο την επιστημονική δουλειά που γίνεται από τους μηχανικούς. Γιατί όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συνομιλίες μας, η διαδικασία αυτή προβλέπει ότι ο μηχανικός, ο μελετητής, εφαρμόζει διάφορα σενάρια τα οποία προβλέπουν παρεμβάσεις σε συστήματα ενέργειας και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι σειρά, δηλαδή είναι πολυσύνθετο, δεν είναι κάτι απλό, το οποίο εφαρμοζόμενο στην κατοικία του ετούντα θα πρέπει να οδηγήσει σε αναβάθμιση τριών ενεργειακών κατηγοριών. Δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και προϋποθέτει απαραίτητη τεχνογνωσία. Αυτό όμως όλο φαίνεται να ακυρώνεται στις περιπτώσεις εκείνες που η αίτηση δεν προλαβαίνει καν να υποβληθεί. Πάει δηλαδή στο καλάθι των αχρήστων και θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη φάση, η οποία όπως έχει τοποθετηθεί και ο προηγούμενος Υπουργός Περιβάλλοντος, αλλά και ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Κρέκας, προτίθενται να το ανακοινώσουν, τη νέα δηλαδή φάση, μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2021. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά θετικό εφόσον πραγματοποιηθεί και πρέπει να σας πω ότι ήδη σε επαφή με τον κύριο Σκρέκα έχει αποδεχτεί ότι όντως χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις στους όρους του προγράμματος και έχουμε δεσμευτεί ότι μέχρι τέλος Ιανουαρίου ως Τεχνικό Επιμελητήριο θα το υποβάλουμε τις προτάσεις μας, θα επαναφέρουμε ουσιαστικά δηλαδή τις προτάσεις που τις είχαμε υποβάλει και στο παρελθόν, προκειμένου να μπουν θέματα αξιολόγησης και να ξεφύγουμε από αυτό το μονόδρομο της χρονικής προτεραιότητας.